Το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα έχει εγκρίνει σημαντικά μέτρα που έχουν ε, να κάνουν με την ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών. Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει πρόταση που έχουμε καταθέσει εμεί, σαν Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, σχετικά με την τροποποίηση του περιάδεια οδήγηση νόμου. Είναι κάποιε τροποποίησει οι οποίε έχουν διαμορφωθεί και έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, μετά και από έκτακτη συνεδρία που είχε πραγματοποιηθεί ε, του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας για το θέμα ε, των μοτοσυκλετιστών. Επίσης, ε, έχουν ενταχθεί σε, αυτή, σε αυτές τις προτάσεις αρκετές εισηγήσει, οι οποίες έχουν έρθει μέσα από διαβούλευση που έχουμε κάνει σχεδόν με όλα τα οργανωμένα σύνολα μοτοσυκλετιστών. Με τις Προωθούμενε τροποποίησει του σχετικού νόμου. Ο στόχο είναι να ρυθμιστεί ορθά η οδήγηση των μαθητευόμενων οδηγών στο δικό δίκτυο, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο αυτοεκπαίδευσή του. Επιπλέον καθορίζεται η διάρκεια ισχύω τη μαθητική άδεια και η κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και εξοπλισμό που οφείλουν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, αλλά και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλέτα κατά τη διάρκεια τη εργασία του. Συγκεκριμένα στον περιάδια οδήγηση όμων νόμων θα τροποποιηθούν τα ακόλουθα. Πρώτον, η διάρκεια ισχύς της μαθητικής άδεια καθορίζεται στα δύο έτη. Μετά την πάροδο της χρονικής περίοδου των δύο ετών και σε περίπτωση που ο οδηγό δεν έχει λάβει κανονική άδεια οδήγηση, οφείλει να υποβληθεί εκ νέου στη διαδικασία εξέταση και έκδοση τη μαθητική του άδεια. Δεύτερο, είναι ότι η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό θα ρυθμίζεται με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσυκλέτα να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται σε άλλο όχημα και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδιούχου εκπαιδευτή οδηγό. Επίση, οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, οι οδηγοί πέραν του προστατευτικού κράνου θα πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και ενδυμασία και πιο συγκεκριμένα, εκτός από το προστατευτικό κράνος, θα οφείλουν να φέρουν σακά κοινή με φωσφορούχες λωρίδες, παντελόνι και ή παπούτσια και προστατευτικές επιγονατίδες και επιαγκονίδες, γάντια και προστατευτικά πλάτης και γοφών. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και η μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, θα πρέπει πέραν του προστατευτικού κράνου, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και εξοπλισμό που πρέπει να φέρει ένα μοτοσυκλετιστή. Πιο συγκεκριμένα, πέραν του προστατευτικού κράνου, θα οφείλουν να φέρουν σακάκι ή γυλαίκο με φωσφορούσε λωρίδε, παντελόνι και εμπότε ή παπούτσια, προστατευτικέ επιγονατίδε και επιαγκονίδε γάντια και προστατευτικά πλάτη και εγωφών και Ειδικό για χρήση νοχημάτων κατηγοριών Α1, Α1, Α2 και, α2, δηλαδή, και ε, επίσης, αφορά, α δηλαδή μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτε. Επίση, σε ό,τι αφορά του μοτοσυκλετιστέ που χρησιμοποιούν τη μοτοσυκλέτα για επαγγελματικού σκοπού, την ευθύνη για την παροχή αυτού του προστατευτικού εξοπλισμού θα την έχει ο εργοδότη. Το νομοσχέδιο θα υποβληθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε η σημερινή απόφαση του Υπουργείου Συμβουλίου εντάσσεται στο πλαίσιο σειρά ενεργειών που γίνονται για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και αρκετά άλλα μέτρα και ενέργειε και πρωτοβουλίε που θα βελτιώσουν την ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών. Ε, Όπω ε, για παράδειγμα, ε, πλέον θα τεθεί σε εφαρμογή εντό του 2022 ο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο των ε, μοτοσυκλετών. Και επίση, τι επόμενε μέρε, θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο θα ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία των σχολών εκπαίδευση οδηγών. Πρόκειται για μια επικαιροποίηση του σχετικού νόμου, όπου θα εισαχθούν νέε ρυθμίσει, όπω η υποχρέωση διαβίου μάθηση εκπαιδευτών οδηγών, η εισαγωγή του θεσμού τη σχολή εκπαίδευση εκπαιδευτών οδηγών, η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτών και των σχολών ανάλογα με τι γνώσει του και τα εκπαιδευτικά μέσα που θα διαθέτουν, η εισαγωγή διαδικασία για τη διασφάλιση τη ποιότητα τη λειτουργία των σχολών και πάρα πολλά άλλα. Επιπρόσθετα, εντό του πρώτου εξαμήνου του 2022, θα τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο επιχορήγηση για την αγορά προστατευτικού εξοπλισμού για μοτοσυκλετιστέ για την περίοδο 2022-2024 με προϋπολογισμό ύψους ενός και 50.000 ευρώ για την τριετία. Μέσω του σχεδίου θα επιχειρηθούν όλα τα είδη προστατευτικού εξοπλισμού με προτεραιότητα στην επιχορήγηση αγοράς προστατευτικού εξοπλισμού τύπου γυλαίκων αεροσάκων.